Καλημέρα, βρισκόμαστε στο πρώτο τμήμα της Οδού Ψαρών που διενεργείται η ανάπλαση, που εκτελείται η ανάπλαση. Έχει ξεκινήσει το έργο εδώ και 12 εργάσιμες μέρες και η πορεία εκτέλεσης των εργασιών είναι άκρως ικανοποιητική. Όπως θα δείτε, έχουν μπει ήδη τα κράσπεδα στο τμήμα αυτό. Έχει σκυροδερθεί το δόστρωμα προκειμένου να υποδεχτεί την υπόβαση για τους κυβόληθους στη συνέχεια. Τη Δευτέρα επίσης θα πέσουν μπετά στο ανατολικό πεζοδρόμιο και ακολούθως στο δυτικό πεζοδρόμιο, προκειμένου να είναι και απρόσκοπτη η κίνηση των πεζών στα καταστήματα και των διερχομένων. Όπως βλέπετε, και νομίζω ότι η εικόνα μιλάει και μόνη της, το έργο κινείται με πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς. Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι έχει γίνει η αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου αγωγού ίδρευσης και κάποιων ρολογιών, δηλαδή έχουν γίνει και εργασίες στις υποδομές αφανείς στο πλαίσιο αναβάθμισης των υποδομών και είμαστε αισιόδοξοι για την εν γέννη πορεία του έργου. Για τις θέσεις στάθμευσης. Για τις θέσεις στάθμευσης έχω ξαναπεί ότι στο σημείο εδώ δεν χάνεται καμία θέση στάθμευσης. Μόνο οι παράνομες θέσεις στάθμευσης στις γωνίες, που έτσι και αλλιώς είναι εκτός προδιαγραφών, δεν γινόταν ποτέ να ενταχθούν σε προδιαγραφές, θέσεις στάθμευσης σε γωνία, γιατί προκαλούν και τροχαία ατυχήματα. Αυτό το κομμάτι που είμαστε τώρα, πότε προβλέπετε να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί? Γίνεται τμηματικά το έργο? Γίνεται τμηματικά για να μην υπάρχει όχληση και όπως βλέπετε έχει αποδώσει η τμηματική αντιμετώπιση των αναπλάσεων, που είναι ένα καινούριο στοιχείο που έχει εισαχθεί στον τρόπο αντιμετώπισης. Θα γίνουν, όπως σας είπα, οι σκυροδοτήσεις στα πεζοδρόμια εντός στις αρχές της άλλης εβδομάδας. Στη συνέχεια θα γίνουν πλακοστρώσεις και από τη στιγμή που θα έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση σε αυτό το τμήμα, θα προχωρήσουμε στο επόμενο τμήμα, μεταξύ Δημοσθένους και Σόλωνος, ακριβώς την ίδια διαδικασία.